είναι μαζί μας για τους ρυθμούς αυτούς του Black Friday, αν υπήρξαν καταγγελίες, παραβιάσεις και αν κάποιες από αυτές στοιχειοθετούνται. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σάβα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κύριε Σάβα, πριν απαντήσετε στην ερώτηση του Ανουφρίου, είδαμε πριν από λίγο και τον Γενικό Διευθυντή του Νικοσία Μόλι, είναι ικανοποιημένοι φέτος οι καταστηματάρχες από την προσέλευση για αγορά την εβδομάδα του Black Friday. Είναι κάτι το οποίο, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε κι εσείς σαν υπηρεσία καταναλωτή, αντίστοιχο για τους καταναλωτές, είναι ικανοποιημένοι δηλαδή οι καταναλωτές από τις προσφορές του Black Friday? Έχουμε κάποιες αναφορές και εμείς. Εντάξει, τώρα για το θέμα της επισκεψιμότητας των καταστημάτων, εντάξει, παρατηρείται κάποια και εμείς από τους επιθεωρητές που έχουμε εξηγήσει κάποια αυξημένη κίνηση, ας το πούμε. Δεν μπορούμε εμείς να εξαγούμε σε αυτό το συμπέρασμα πώς κινείται συνεχώς οι αγορές στα καταστήματα. Αναφορές σε θέματα των εκπτώσεων που γίνονται ή των προσφορών που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Εντάξει, δεν περιμένουμε και δεν αναμένουμε ότι το Black Friday θα είναι το Black Friday της Αμερικής. Είναι ακόμα μια περίοδος που κάνουν τα καταστήματα προσφορές ή εκπτώσεις, που ίσως, όπως είπατε και πριν, έχει καταργηθεί η περίοδη εκπτώσεων με νομοθεσία. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι είναι και η μόνη σταθερή ημερομηνία πλέον που μένει για να διαφημίσουν μαζικά και να προωθήσουν οι εμπόροι αυτή την περίοδο εκπτώσεων. Μάλιστα. Ναι, αλλά κύριε Σάβα, ναι, αυτό με τους καταναλωτές, αυτά τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους καταναλωτές, τι σας λένε, είναι ικανοποιημένοι από τις εκπτώσεις, τις βλέπουν θετικά? Εμείς αυτό που θέλουμε από τους καταναλωτές είναι να μας αναφέρουν περιπτώσεις όπου θεωρούν ότι γίνεται κάποια παραβίαση της νομοθεσίας ή ξεγελιούνται. Δεν είχαμε αρκετές μέχρι σήμερα. Όσο το άλλο το θέμα με αν οι τιμές είναι καλές ή όχι, είναι και αυτά, δεν έχουμε τέτοιες αναφορές, αλλά είναι και αυτά που βλέπουμε και εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι κάποιοι αναμένουν ότι αν το ονομάζεις Black Friday θα είναι μια προσφορά καλή και όχι μια σύνηθις προσφορά του 20-30%. Μάλιστα. Σαν υπηρεσία καταναλωτή, δηλαδή, κύριε Σάβα, τώρα για να καταλάβουμε, μπορεί να και είναι νηπιακή ερώτησή μου, αλλά σαν υπηρεσία καταναλωτή δεν ελέγχεται αν οι προσφορές που μπαίνουν είναι αυτές που αντιστοιχούν στο λεγόμενο Black Friday ή δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα? Δεν υπάρχει κάτι που να αντιστοιχεί στον Black Friday. Ανακοινώνονται προσφορές για την περίοδο του Black Friday. Εμείς αναμένουμε ότι όντως η τιμή μειώνεται και είναι πραγματική μείωση που γίνεται και δεν ξεγελιέται ο καταναλωτής και ότι δεν αυξάνεται ξαφνικά η τιμή και μετά να μειώνεται για να παρουσιαστεί το προϊόν σαν προϊόν σε προσφορά. Ουσιαστικά, οι εμπόροι μπορούν να κάνουν όση έκπτωση θέλουν, 10, 5, 10, 20, 30%. Απλά αυτό που ανακοινώνουν πρέπει να είναι πραγματικό για να μην ξεγελούν τους καταναλωτές. Μάλιστα. Κύριε Σάβα, τώρα να σας ρωτήσω. Λογικά, αυτό που κάνει η υπηρεσία είναι ότι δέχεται καταγγελίες από καταναλωτές όταν προσέξουν ότι ενδεχόμενα να υπάρξει παραπλάνηση ή άλλου είδους παραβίαση που να αφορά αυτή τη μέρα και γενικά τις περιόδους των εξαπολυμάτων, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία κοντά σας. Το άλλο είναι, για να ξέρει και ο κόσμος, τις προηγούμενες ημέρες του Black Friday βγήκαν λειτουργοί της υπηρεσίας σας έξω για να καταγράψουν τιμές τους, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις πραγματικές ημέρες, την πραγματική ημέρα και το Σαββατοκυριακό, γιατί θα συνεχιστεί, μας είπανε, τον Black Friday, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, την τιμή, αν υπήρξε μείωση και σε ποιο ποσοστό. Ναι, αυτό μπορεί να ζητηθεί και εκ των υστέρων για δειγματοληπτικό, για ένα αριθμό προϊόντων που θα κρίνουμε εμείς σε κάθε εταιρεία, πράγμα που θα το κάνουμε από τους ελέγχους που γίνονται όλη αυτή την εβδομάδα. Για καταγραφή προηγούμενων τιμών λειτουργεί στην υπηρεσία, διεξάγεται ένα παρατηρητήριο τιμών ηλεκτρονικών καταστημάτων και είναι καταστήματα τα οποία υφίστανται και σε φυσικά καταστήματα, άρα καταγράφεται η τιμή για ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων σε κάθε κατάστημα καθ' όλη τη διάρκεια του ενός εξαμήνου. Ναι. Και θα γίνει και ένα εμβόλυμο αύριο την Παρασκευή για να διαπιστωθεί και εκεί σε εκείνα τα προϊόντα που είναι καταγεγραμμένα πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές και αν όντως υπάρχουν μειώσεις όπως ανακοινώνονται. Mm-hmm. Αυτό το εργαλείο λειτουργεί για 6 μήνες όπου μετά ανανεώνονται οι τιμές και ξαναρχίζει από την αρχή. Ανανεώνονται μάλλον τα προϊόντα, όχι οι τιμές. Έχετε ήδη διαπιστώσει παραβιάσεις? Δεχθήκατε καταγγελίες που αναφέρονται σε παραβιάσεις και κάποιες από αυτές έχετε κάνει και διαπιστώσεις ή όχι?
Όχι, διαπιστώσεις δεν μπορούν να γίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν γίνονται οι καταγγελίες, ξεκινάει η διερεύνηση και μια διαδικασία νομικής φύσεως, η οποία θα διαρκέσει κάποιους μήνες για να πάρθει κάποια απόφαση. Αλλά μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν επιβληθεί δύο διοικητικά πρόστιμα. Mm. Ήταν και ψηλό το ποσό. Ήψος. Συνοδεύονταν και από καταγγελίες καταναλωτών και από διαπιστώσεις που είχε κάνει η υπηρεσία κατά τους ελέγχους στην αγορά. Ναι. Και είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια δύο διοικητικά πρόστιμα. Ναι. Τα οποία είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι περισσότερο για ονόματα εταιρεών. Ναι, όχι, δεν όχι ονόματα. Το ποσό, αν μπορείτε να μας πείτε, αν ήταν όντως τσουχτερό, για να είναι και αποτρεπτικό, κύριε Σάβα. Ναι, ήταν γύρω στις 40.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, έχετε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τώρα, κύριε Σάβα, για να αποταθούν κοντά σας σε περίπτωση που θέλουν να καταγγείλουν μια εικονική έκπτωση ή οποιαδήποτε παραβίαση. Ναι. Πώς? Ναι. Εύκολος τρόπος να επικοινωνήσει ο κατανομητής με την υπηρεσία είναι το 1429, τετραψήφιος δωρεάν αριθμός, ο οποίος λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, απαντά στο ωράριο εργασίας του δημοσίου και τις υπόλοιπες ώρες καταγράφονται στον τηλεφωνητή και οι συναδέλφοι επιστρέφουν τις κλήσεις την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει κανείς που να μην απαντηθεί το τηλέφωνο τους αυτή τη γραμμή. Άρα, στο 1429. Ναι, είναι και στο σελίδα όπου εκεί μπορεί να υποβάλει την καταγγελία ο καταναλωτής, υποβάλλοντας τη φόρμα που θα βρει στην ιστοσελίδα εύκολα και μπορεί να επισυνάψει και τα απαραίτητα κάποια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πιθανόν να κατέχει. Μάλιστα. Είναι απαραίτητα, όπως το είπατε, κύριε Σάβα. Ήταν η επόμενη με ερώτηση. Κάποιος μπορεί να πάρει στο 1429 στην ιστοσελίδα, αλλά είναι απαραίτητο να έχει μαζί του τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο. Δηλαδή, τώρα να μην παίρνουμε και να λέμε το τάδε κατάστημα κάνει αυτό. Πρέπει να έχουμε και ένα αποδεικτικό για να μπορεί τώρα με τα έξυπνα τα κινητά είναι εύκολο τώρα. Μια φωτογραφία, κάτι για να γίνει σύγκριση ως αποδεικτικό. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που πρέπει να διευκρινιστεί, νομίζω. Σε σχέση με την ευκρίνεια στο λεκτικό των διαφημίσεων για τις εκπτώσεις, παραδείγματος χάρη στην προκειμένη του Black Friday, λένε κάποια καταστήματα 70% έκπτωση στα προϊόντα ή μέχρι 70%. Εάν τώρα κάποιο, το μέχρι 70%, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει και 10 και 20 και 30 και 40 μέχρι το 70. Ωραία. Αν όμως ένα κατάστημα διαφημίζει ότι οι εκπτώσεις στα προϊόντα είναι στο 70% και αυτό δεν ανταποκρίνεται, πάλι δεν είναι παραβίαση? Δηλαδή έχει σημασία αν το λεκτικό που πρέπει να προσέξουμε? Ναι, είναι παραπλανητικός ισχυρισμός αυτός. Αν λες ότι είναι ως 70% οι εκπτώσεις που έχω ή προσφορές που έχω και κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι μόνο λίγα προϊόντα σε αυτά που προσφέρει το κατάστημα έχουν αυτή την έκπτωση, και ακόμα χειρότερα αυτά τα λίγα προϊόντα είναι κάποια σπαστά νούμερα ρούχων ή παπουτσιών ή οτιδήποτε άλλο, τότε υπάρχει παραβίαση, γιατί υπάρχει παραπλανητικός ισχυρισμός. Ναι. Δηλαδή σε τραβάει με τη διαφήμιση που κάνει ως 70% και πας εκεί και ουσιαστικά δεν βρίσκεις τίποτα στο 70%. Ναι. Ελέγχουμε μια περίπτωση σε αυτή τη φάση με τέτοια διαφήμιση. Πρέπει να είναι προσεκτική εμπορική. Πρέπει να πούμε ότι η υπηρεσία διεξάγει το τελευταίο διάστημα μια εντατική προσπάθεια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων. Έχουμε ξεκινήσει από μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν πανκύπρια και προχωράμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, γιατί επιθυμούμε και επιδιώκουμε να συμμορφώνονται με την νομοθεσία για όφελος δικών τους και των καταναλωτών. Επιδιώκουμε τη συνεργασία μαζί τους, αλλά εκεί που θα εντοπιστούν παραβάσεις, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Άρα, πρέπει να εφαρμόσουμε και την νομοθεσία να αναγράφεται η προηγούμενη τιμή έτσι, στο προϊόν, για να μπορούμε να δούμε αν όντως υπάρχει πραγματικό 70%. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πέραν του 70% που είπαμε πιο πριν, η προγενέστερη τιμή πώλησης πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται. Και από εκεί και πέρα θα μπορεί να αναγράφεται ή ποσοστό έκπτωσης ή νέα τιμή μετά την έκπτωση ή κλάσμα της μείωσης και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και καλή δουλειά, κύριε Σάβα. Είναι αρκετοί αυτές τις μέρες. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές και στους καταναλωτές. Στο 1429 μπορείτε να παίρνετε και να αναφέρετε οποιαδήποτε παραβίαση εντοπίσετε. Είναι σημαντικό να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έτσι και η υπηρεσία καταναλωτή θα έχει πλήρη εικόνα
για το ποιοι παραβιάζουν ή όχι τα δικαιώματά μας σαν καταναλωτές. Ξέχασα κάτι, ναι. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Σάβα. Όχι, είναι σημαντικό για τις επιστροφές, επειδή μπορεί να πάρουν δώρο, να αγοράσουν δώρο για ένα αγαπημένο τους πρόσωπο με αφορμή την ευκαιρία του Black Friday. Γίνονται επιστροφές σε αυτή την περίοδο ή όχι? Έχει δικαίωμα καταναλωτής. Πρέπει να πούμε ότι το δικαίωμα του καταναλωτή για να επαναχωρήσει από μια αγορά είναι μόνο ρητά καταγεγραμμένο στην νομοθεσία για αγορές online. Άρα εκεί έχει το δικαίωμα 14 μέρες να μετανιώσει και να επιστρέψει το προϊόν. Για τα φυσικά καταστήματα δεν είναι υποχρεωμένα να δέχονται επιστροφές ή αλλαγές από τον νόμο, αλλά είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν την πολιτική αλλαγών και επιστροφών. Συνεπώς, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για αυτή την πολιτική και να ξέρουν αν κάτι που θα αγοράσουν από ένα κατάστημα μπορούν να το κάνουν αλλαγή, μπορούν να το επιστρέψουν. Νοουμένου όμως ότι το προϊόν από φυσικό κατάστημα δεν είναι και ελαττωματικό. Εκεί ισχύει κάτι διαφορετικό, έτσι? Σίγουρα. Είναι άλλη νομοθεσία για τα σημαντικά προϊόντα, επειδή ο νόμος για τις εγγυήσεις, συνεπώς είναι άσχετο αυτό. Είναι αυτό που μας είπατε τώρα αφορά γενικότερα τις αγορές, όχι μόνο σε περίοδο εκπτώσεων, κύριε Σάβα, έτσι? Ναι, η πολιτική επιστροφών πρέπει να ορίζει ξεκάθαρα του κάθε καταστήματος τι περιλαμβάνει ή τι δεν περιλαμβάνει. Αν δεν έχει επί πολιτική επιστροφή, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το δικαιούται το κατάστημα. Το δικαιούται, όπως μας έχετε πει, εκτός και αν είναι διαδικτυακή αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σάβα. Κύριε Σάρα, όταν θα κάνει αγορές, να ρωτήσω.